Με αφορμή λοιπόν αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες, θέλουμε, Νίκο, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλω να μας δώσεις τα φώτα σου, γιατί από τα λίγα που γνωρίζω εγώ είναι θολό το τοπίο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εννοείς νομικά, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Κοίταξε, ζούμε, μάλλον για να το θέσω σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε μια χώρα με δημοκρατικό πολίτευμα. Και η δημοκρατία έχει κενά. Αυτό το είδος τα κενά πολλοί τα εκμεταλλεύονται. Κενά, τι εννοώ, μπορείς, γιατί ζούμε στην εποχή των social media πλέον, το καταλαβαίνεις ότι αυτά διαμορφώνουν την πραγματικότητα, τα χρησιμοποιούν άπαντες, μπορείς καλύτερα να διασπείρεις fake news και να μείνεις ατιμόρυτος. Έτσι δεν είναι? Το βιώσαμε νομίζω την τελευταία διετία της πανδημίας, όπου διαβάζουμε τέρατα σχεδόν καθημερινά. Ναι, δεν τιμωρήθηκε κανείς. Δεν κλείθηκε κανείς να λογοδοτήσει. Δεν πέρασε έτσι. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό ισχύει η δημοκρατία, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Στο συγκεκριμένο το κομμάτι, θεωρώ, προσωπική μου άποψη, έτσι χωρίς να έχω καμία άλλου είδους εκλογική, θεωρώ ότι θα έπρεπε από πλευράς ΠΑΕΠΑΠ να κινηθούν νομικά. Για να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο, να υπάρξει ένα εξώδημα. Μια αγωγή, μια μήνυση, οτιδήποτε αν θεωρούν ότι έχουν προσβληθεί, που έχουν προσβληθεί με αυτά που ακούστηκαν στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής. Από την άλλη βέβαια, και εδώ είναι το δικό μου μαχαίρι, να το πω και λαϊκά, θα πας να δώσεις αξία στον τουκρά, κάνοντας κάτι νομικό. Δηλαδή, ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε, ξέρουμε ποιοι βγαίνουν στα κανάλια κτλ. Είναι αυτό που ακούς και αυτό που διαβάζεις, και το τι είναι αυτός που το γράφει. Στη δημοσιογραφία λέγαμε ότι, κάτι γράφτηκε, αλλά να δούμε και ποιος το έγραψε. Θυμάσαι που λέγαμε από χρόνια την αξία της υπογραφής, έτσι δεν είναι? Okay. Το συγκεκριμένο, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχεις ακούσει τέρατα τα προβλήματα. Ναι. Από κάπου πρέπει να γίνει η αρχή όμως, Νίκο, γι' αυτό. Έστω και δίνοντας αξία σε αυτό εδώ. Ναι, σε αυτόν εδώ. Ναι. Πρέπει να γίνει η αρχή. Γιατί η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Ανεξέλεγκτη. Γενικότερα. Θα έπρεπε άμεσα να έχει γίνει, να το θέσω όπως το λένε οι πολιτικοί, στείλαμε διάβημα στο ΝΑΤΟ για την Τουρκία, να στείλει διάβημα στην Παραλυμπιακός, όχι ότι θα βγαζάκι, αλλά κυρίως να επιτεθεί σε εισαγωγικά πάντα, έτσι, νομικά, αντιπροσωπικού, ναι, για όλα αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή να κινηθεί έστω ακόμη και η διαδικασία του αυτοφορού, γιατί όχι. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκαναν, γιατί αυτά που ακούστηκαν παραήτανε. Ναι, παραήτανε. Έχει πει που έχει πει, έχουμε δει πολλά βίντεο, έχουμε γελάσει με τις χαζομάρες και τις βλακές που λέγει, να το πω λαϊκά, όπως έχουμε γελάσει και νέα τα λοιπά. Αλλά εντάξει, κάπου υπάρχει και ένα όριο, έτσι. Και δεν γίνεται, δηλαδή για το Θεό, 100 χρόνια μετά, ας πούμε, την επέκταση του κράτους και τα λοιπά, να ακούμε τόσο εθνικιστικά συνθήματα. Φαντάζομαι όλοι έχουμε δει το βίντεο με τον Γιάννη Ιωαννίδη κάποτε στο ΣΕΦ, έτσι, σε ένα Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ, το θυμάστε? Ναι, ναι, φυσικά. Το στανιώσεις και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Στον αέρα, γιατί το έχει πει. Για το Βούλγαρη, για το Βούλγαρη, ήταν εκεί και ναι. Ακριβώς, το Βούλγαρη στο ΣΕΦ, που είχε ξεσηκωθεί τότε ο κόσμος του Ολυμπιακού και τα λοιπά, και πήρε το μικρόφωνο ο Ιωαννίδης, έτυχε να είμαι μέσα, με τσιρικά και ήμουν μέσα, γιατί άρεσε πολύ τον μπάσκετ και πήγαινα σε άλλες ομάδες τότε. Και δεν έβγαλαν κύχματα. Με μια κινησούλα, με μια τάκα 5 δευτερολέπτων. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Το θυμάμαι εγώ που πήρα το μικρόφωνο εκεί στη γραμματεία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο κάποιος ότι διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ ή οποιασδήποτε ΠΑΕΠ κάθε φορά που βλέπει αυτά να γίνονται, ας πούμε, εις βάρος του κόσμου κτλ., να υπάρξει μια επικοινωνία σε επίπεδο διοικήσεων και να πει εσείς μαζεύτε τον. Γιατί αν δεν το μαζέψετε, δεν μπορεί. Προφανώς έχει γίνει αρκετές φορές, Νίκο. Απλά εχθές έφυγε πολύ. Δηλαδή πήρε πολύ κόσμο παραμάζωμα. Πολύ κόσμο. Δεν ήταν μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ανέφερε μέσα και Βουλγαρίες και Τουρκίες και ρατσιστικά σχόλια γενικότερα. Εντάξει. Ξέφυγε. Για μένα έπρεπε να το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ. Έπρεπε να το κάνει. Να το φτάσει μέχρι εκεί, γιατί ο ΠΑΟΚ και άλλες φορές έχει πει ότι θα κάνει πράγματα. Και θα το πω γιατί ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε. Σε κάθε ομάδα σχεδόν υπάρχουν τέτοιες φωνές, ακραίες, για να το θέσω πολύ ευγενικά. Να το έκανε η ΠΑΕΠΑΟΚ και αν ακουγόταν κάτι από κάποιον άλλον που μιλάει εξ ονομάστος ΠΑΕΠΑΟΚ μελλοντικά, να το έκανε και η ΠΑΕΠΑΟΚ Ολυμπιακός, εννοείται. Είπαμε, ζούμε σε μια δημοκρατία, αλλά και η δημοκρατία έχει όρια κάποια στιγμή. Πρέπει να
να ελέγχουμε τι ακούγεται και τι λέγεται κάποια στιγμή. Έτσι. Όταν ξεφεύγει από τα όρια. Και εμπίζουμε. Και πολύ... Πάντως το χειρότερο. Το στενάχωρο να πω είναι ότι δεν υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό. Δεν υπάρχει νομοθεσία. Στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό στην τηλεόραση, ας πούμε τώρα, όπως έβγαινε παλιότερα σε κανάλια, θα είχε γίνει ήδη. Ήδη θα είχαν γίνει πολλά. Εντάξει, φαντάζομαι θα σου στέλνω μηνύματα τώρα για το ΕΣΟΡΟΥ και τα λοιπά. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένα ΕΣΟΡΟΥ. Η αξία του παρά είναι φουσκωμένη. Μιλάμε τώρα, μπορεί να ανακοινώσει, ας πούμε, αποφάσει, θα ρίξει πρόστιμο στον Αντένα για την εκπομπή του Λιάγκα το 2019. Και έχουμε 2022. Αυτό είναι το ΕΣΟΡΟΥ. Δεν κάνει το παραμικρό εδώ και χρόνια. Δηλαδή το ξέρουμε στο μηδιακό ρεπορτάζ πολύ καιρό ότι είναι αργά τα ζά, να το πω λαϊκά. Δεν πρόκειται να ελέγξει. Όχι, υπάρχουν και κάποιοι που με ενδιαφέρονται, που εμπεστοποιούνται στο ΕΣΟΡΟΥ. Απλά εντάξει, και τα πρόστιμα εκεί είναι πολύ μεγάλα, ας πούμε. Και τα πρόστιμα είναι μεγάλα και δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται γιατί τα κανάλια κάνουν ένσταση και μέχρι να εγκαταστεί η ένσταση, η έφεση, ό,τι θέλετε, περνάει ο καιρός, έχει αλλάξει διοίκηση του ΕΣΟΡΟΥ, δίνονται κτλ. Είναι ένας τρομερά φαύλος κύκλος που δεν οδηγεί πουθενά. Δεν υπάρχει κανένα ελεγκτικό όργανο. Να πεις ότι μπορείς να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Και επίσης, σε ένα ακόμη γενικότερο πλαίσιο, αν θες, για ποια ελληνική δικαιοσύνη μιλάμε. Και δεν το μιλάω για όλο το σύστημα. Της προάλλησης είχα πάλι από την Ευελπίδων. Για μια δική μου έτσι μικρή υπόθεση κτλ. Διέσκησα κάποια κτίρια και έβλεπες δεξιά και αριστερά χιλιάδες έγγραφα. Δηλαδή υπάρχουν 210.000 υποθέσεις που εκκρεμούν, 210.000 υποθέσεις που εκκρεμούν μόνο στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι γίνεται σε όλη την επικράτεια. Ή αν θυμάσαι πριν καμιά 22 μέρες ανακοινώθηκε ότι ξυλώθηκε τέλος πάντων η εισαγγελέας πρωτοδικών Κερκέρας, η οποία είχε 3.010 υποθέσεις, δεν είχε κλείσει καμία και οι χίλιες λείπαν από το σπίτι της. Της είχε πάει σε φιλικά σπίτια. Και την ξυλώσαν. Ναι. Περιμένει ο άλλος, έχει κάνει μια ενέργεια, περιμένει μια απόφαση και θα πάρει σπίτι. Έτσι είναι. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Μακάρι να αλλάξει το τοπίο για να ηρεμήσουν και πολλοί. Να είστε καλά, παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό τριήμερο.